Coach, γεια σου. Δύο λόγια για την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Γεια σας και από μένα. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 του Ιούνιου την προετοιμασία μας. Η πρώτη εβδομάδα ήταν οι εργομετρικές εξετάσεις όλων των αθλητών που έχουμε στη διάθεσή μας. Να δούμε το αγωνιστικό τους επίπεδο αυτή τη στιγμή και έτσι προσαρμόσουμε και την προετοιμασία πάνω στα μέτρα τους. Και από τις 13 Ιουνίου έχουμε ξεκινήσει το βασικό μέρος της προετοιμασίας με διπλές προπονήσεις, πρωινές και απογευματινές. Τις περισσότερες ώρες τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά, ειδικότερα το πρωί που έχουμε και τρεξίματα εκτός γηπέδου. Μετά έχουμε τις προπονήσεις στο shoot και απογεύματα πάλι προπόνηση μέσα στο γήπεδο. Φανταστείτε ότι γύρω στις 5-6 ώρες σχεδόν καθημερινά είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι ένα πράγμα, από ό,τι μιλάμε και με τα παιδιά, πρωτόγνωρο, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται και ήδη, γιατί δεν έχουν ξανακάνει αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας με καμία ομάδα μέχρι τώρα. Και παρόλη την ένταση, τα παιδιά φαίνεται να τους αρέσει, να είναι μια πρόκληση για αυτούς. Πεισμώνονται και προσπαθούν να δίνουν το καλύτερο τους αυτό καθημερινά στο γήπεδο. Και δύο λόγια για τους στόχους του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ο στόχος μας, πρωταρχικός στόχος όταν θα πάμε στα Σκόπια, θα είναι η παραμονή στην κατηγορία. Και με κρυφές ελπίδες να θέλουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση, να προχωρήσουμε στις πιο ψηλές θέσεις. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε μία-δύο νίκες στον Όμιλο. Και αν αυτό είναι εφικτό, να μας δώσει έτσι και δυναμή και ψυχολογικά από θέματα, ώστε να δώσουμε μια καλύτερη συνέχεια στο προάθλημα. Καλησπέρα, θα θέλαμε δύο λόγια για την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας. Εντάξει, δουλεύουμε πολύ σκληρά τελευταία. Κάνουμε 5 με 6 ώρες προπόνηση την ημέρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουμε όσο καλύτερη γίνεται μέχρι να φτάσει το πανευρωπαϊκό. Τι είναι οι στόχοι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα? Θέλουμε να τα πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Να πάμε να δείξουμε μια εικόνα ότι είμαστε μια σοβαρή ομάδα και ίσως αν είμαστε καλοί να περάσουμε στον group, να περάσουμε από τους ομίλους στην επόμενη φάση.